One, two, three, four. La 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 la! La! La 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 la! Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Μάνο Κοντολέο, τον συγγραφέα κύριο Μάνο Κοντολέο. Καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλά, δόξα σας. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, πού σας βρίσκουμε τώρα? Τι θες να με ρωτήσεις τώρα ή θα ξεκινήσεις ερωτήσεις? Να ειδοποιήσουμε, να ενημερώσουμε μάλλον τους θεατές μας και ακροατές μας ότι μπορεί κάποια στιγμή να μπερδευόμαστε γιατί δεν υπάρχει καλή ακουστική σύνδεση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η ερώτηση ήταν να ξεκινήσουμε, θέλουμε, τη συζήτησή μας. Ναι. Αυτό μου έπρεπε. Όχι, λοιπόν, το ξεκινάμε. Ρώτησα λοιπόν πού σας βρίσκουμε τώρα, αυτή την περίοδο της δεύτερης κατάστασης. Εκεί που ήμουν και την πρώτη. Στο σπίτι μου, στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Μαζί με τη γυναίκα μου, το σκύλο μου και το γάτο μου. Η κόρη μου ήταν οικονομική στα Χανιά, ο γιος μου με την κοπέλα του είναι στη Νέα Μάκρη και άρα είμαστε μόνοι. Περνάμε τη μέρα μας κάνοντας μια μεγάλη, περίπου μία με δύο ώρες βόλτα. Μετά διαβάζουμε, μετά γράφουμε, αλλά τρώμε και κοιμόμαστε, εντάξει όλα αυτά. Το βράδυ αργούτσικα βλέπουμε ταινίες στο Netflix ή στο Earth. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Μας λείπουν οι φίλοι μας. Μας λείπουν οι επαφές με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μας λείπουν και αυτές. Αλλά προσπαθούμε να κρατηθούμε ψυχικά τουλάχιστον, πέρα από τα σωματικά, και ψυχικά όσο γίνεται πιο υγιείς. Ωραία. Στο φεστιβάλ μας έρχεστε πολλά χρόνια. Πώς νιώθετε λοιπόν που φέτος δεν θα έρθετε και δεν θα έχετε επαφή με τα παιδιά στα σχολεία? Και μόνο στα σχολεία. Γιατί πραγματικά με τα σχολεία είναι κάτι το οποίο μου λείπει όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Από πέρυσι που ξεκίνησε το Μάρτιο η καραντίνα μέχρι και τώρα που συνεχίζεται. Αναγκαστικά με τα σχολεία δεν έχω πια επαφή, παρά μονάχα μερικά από αυτά με Zoom. Αλλά ειδικά για την περίπτωση του Φεστιβάλ του Πύργου, ναι, μου λείπει όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Όλη την ατμόσφαιρα η οποία ξαφνικά μετατρέπει μια πόλη από μια φυσιολογική σε μια πόλη ολοζώντανη, φρέσκια, νεανική. Μου λείπουν πάρα πολύ κίνηση σε 6 ώρα να προλάβω να τρέξω, να κρατήσω τις δυνατότητες της καθισμένης γιοθέσης που καθόμαστε με την Κώστια για να παρακολουθήσουμε εκείνο το μαραθώνιο των προβολών, οι πολύ πολλές ταινίες, οι ενδιάμεσες κουβέντες, μετά τα διάφορα καφέ που και εστιατόρια που τρώγαμε. Μου λείπει πάρα πολύ το κατάκολλο που μου άρεσε πάντα να συνηθίζω εκεί να μένω. Αλλά εντάξει, είμαι, ξέρεις, προσαρμοστικός τύπος του χρόνου. Να είμαστε γεροί του χρόνου. Πού βρίσκεται την απόφαση για τα τελευταία βιβλία? Είναι κάτι αυτό που θα επηρεάσει το μέλλον του βιβλίου? Ναι. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι θα επηρεάσει γενικότερα τις σκέψεις των ανθρώπων, την καθημερινότητά του. Μέσα στην καθημερινότητα και τις σκέψεις, ένας παράγων είναι και το βιβλίο. Το θέμα είναι να τις επηρεάσει με έναν θετικό τρόπο. Τι εννοώ θετικό τρόπο? Γιατί πέρα από το βιβλίο, εκείνο που βασικά χτυπιέται αυτή τη στιγμή, είναι, ή μάλλον επιβεβαιώνεται η ανάγκη μιας κοινής προσπάθειας να καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες μας σαν κοινωνία που έχουν να κάνουν κυρίως με την υγεία, κυρίως με την παιδεία, κυρίως με το δικαίωμα στην συνεργασία. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα τα οποία δείχνει ότι είχαμε πάρει ένα άλλο λάθος δρόμο και αυτή τη στιγμή ταρακουλούνται. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το βιβλίο μπορεί να βοηθήσει στη συνειδητοποίηση αυτών των προβλημάτων και να προτείνει, να βοηθήσει να προταθούν, να σκεφτούμε κάποιες λύσεις να τα αντιμετωπίσουμε.
Ειδικότερα όμως για το βιβλίο, πιστεύω βέβαια, επειδή είναι μια ιστορία η οποία, η ανάγνωση εννοώ, μια ιστορία η οποία έχει να κάνει με την πολύ προσωπική ζωή του καθένα μας, αυτός ο εγκλισμός λογικά πρέπει να φέρει τους ανθρώπους κοντύτερα στο βιβλίο. Φοβάμαι όμως ότι περισσότεροι, τουλάχιστον οι βιβλιοπόλεις και εκδότες, αλλά και εγώ σαν συγγραφέας από τις πωλήσεις των βιβλίων μου, δεν μπορώ να πω ότι είδα μεγάλες διαφορές. Θα έλεγα μάλλον πτώση. Γιατί ο κόσμος ο περισσότερος μπορεί να στρέφεται προς την τηλεόραση. Είναι τώρα πάρα πολλές οι πλατφόρμες πια με τις ταινίες, έτσι. Είπα πιο πριν ότι και εγώ βλέπω κάθε μέρα ταινία, ασχετά κάθε μέρα να διαβάζω από ένα βιβλίο. Περισσότερο διαβάζω από ένα βιβλίο, βλέπω όμως μια ταινία την ημέρα. Θα δούμε, δεν ξέρω, δεν είμαι μελλοντολόγος. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Παρακολουθούν ο κόσμος, άραγε με τον διαδικτυακό αυτόν τρόπο ταινίες, έχεις υπόψη σου. Σαν από χθες το βράδυ. Ναι, το ξέρω. Οπότε, ξέρω βέβαια αρκετά παιδιά που θα μπουν στη διαδικασία να δουν και έχουν ήδη δει. Πάρα πολύ. Και θα έχετε και κάμερα ζυζάνιο. Έχουμε κάμερα ζυζάνιο, θα προβάλλονται οι ταινίες. Και θα... Και κάποια εργαστήρια, θα γίνουν κάποια εργαστήρια διαδικτυακά. Ναι, κατάλαβα. Χειροκροτήματα δεν θα πούμε μόνο. Ναι, μόνο αυτό. Αυτό. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είμαστε καλά. Να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Το ελπίζω. Γεια σας. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.